Κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τη σύλληψη του 45χρονου που έχει ταυτοποιηθεί ως ύποπτος για τον βιασμό της 34χρονης αλλά και για την απόπειρα βιασμού μιας άλλης κοπέλας στο Παλαιό Φάληρο. Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης είναι μαζί μας και έχει πληροφορίες. Μαρία, αναμένεται σήμερα να εκδοθεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης προκειμένου να βοηθηθούν οι αρχές και να φτάσουν στο ακριβές σημείο όπου βρίσκεται. Και σύμφωνα με πληροφορίες λένε ότι βρίσκεται στην Αλβανία, στο πατρικό του σπίτι. Να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση του δράστη. Από το DNA υλικό που είχε αφήσει μέσα στο αυτοκίνητο της 24χρονης κοπέλας, αλλά τρεις μέρες πριν από σήμερα, οι αστυνομικοί μαζί με μία από τις δύο κοπέλες είχαν πάει στο σπίτι του, όπου πήραν και από εκεί υλικό, προκειμένου να το ταιριάξουμε με το DNA από το αυτοκίνητο. Μάλιστα, η κοπέλα που ήταν μαζί με τους αστυνομικούς είδε φωτογραφίες και αναγνώρισε και το δράστη. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν το συγκεκριμένο 45χρονο. Μάλιστα, υπήρχαν από πριν βίντεο και φωτογραφίες, καθώς ο δράστης φαίνεται να είχε κάνει ένα λάθος. Όταν αποπειράθηκε να βιάσει την 24χρονη, βγαίνοντας από το αυτοκίνητο, πάνω στον πανικό του, έφυγε με τα πόδια και πέρασε από πολλά σημεία όπου υπήρχαν κάμερες ασφαλείας. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Νίκο Τσιλιπουνιδάκη.